ما تخرج خطا ان طلع خطاب ومخماقوش τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι όντως πραγματικά. Πιστεύω ότι ως τώρα ίσως να μην το έχουν βρει το επιθυμητό αντικείμενο. Τα χωριά εδώ γενικά έχουν πάντα την ιστορία τους. Ναι, και δεν ψάχνουν την κολλασμό. Τώρα οι μπαρμπάδες εδώ τι να ψάξουν τις κασμάδες. Δεν ψάχνουν. Μόνο από τύχη μπορεί να βρουν. Μόνο από τύχη και αφού δεν έχουν κάνει εξοπλισμό. Τώρα και οι άνθρωποι εδώ το χωριό τώρα ούτε καν τους περνάει από το μυαλό να ψάξουν για κάτι τέτοιο. Και ειδικά σε αυτά τα χωριά εδώ που είναι πείνα και δυστυχία. Ποιος εδώ πάνε στους χρήματα να πάρει το σωματικό της ομάδας. Μα δεν το έχουν και στο μυαλό τους οι παλιοί, γελάνε με αυτά, δεν τα πολύ πιστεύουν. Πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων είναι αυτοί που κάτι μπαρμπάδες που ασχολούνται με αυτό και οι περισσότεροι είναι φεύγαλοι. Πάντως είναι τα σημεία εδώ άψαχτα, παρθένα τελείως. Τώρα ένα άλλο τύπου μηχάνημα, ναι. Να πάρουμε και άλλες ενδείξεις. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να χρησιμοποιείς πολλά μηχανήματα να συλλέγεις πληροφορίες και ναι. Να συλλέγεις στοιχεία. Αν δεις ότι όλα τα μηχανήματα εστιάζουν σε ένα σημείο, εκεί είσαι και το σημείο 0. Αν δεις ότι ένα μηχάνημα εστιάζει εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παρακάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται να έχει τόσους στόχους δηλαδή. Δεν υπάρχει να γίνει. Σε καμία περίπτωση. 10 στόχους. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ψάχνουμε όλους τους στόχους. Κοίτα εδώ τώρα μηχάνημα. Είναι τοπικό. Είναι και αποστάσεων μαζί. Θα εκπλαγείς τώρα που θα το συνδέσω το τι μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. Παστάς λίγα και σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, η σύνθεση γίνεται πολύ εύκολα. Λοιπόν. Από κάτω βλέπουμε ότι έχει το κόκκινο και το κίτρινο. Λοιπόν. Κάνει μια κίνηση στο μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε για long. Πάμε. Το συγκεκριμένο ανεχνευτής έχει δύο τρόπους αναζήτησης. Ο ένας είναι με κεραίες τύπου γάμα, δηλαδή για έναν χειριστή, και έχει και τις βέργες, τις δίδυμες, ναι. Για να δουλέψουν δύο χειριστές.
Επιλέγουμε λοιπόν το mod 1 που είναι για έναν χειριστή. Επιλέγουμε το τι θέλουμε μέταλλο να ανοιχνεύσουμε. Εδώ για να φαίνεται. Πατάμε το gold και ξεκινάει ο ανιχνευτής να κάνει ανίχνευση. Τώρα παράγει συχνότητα πάνω στη βέργα και το κάνει ανιχνευτή αποστάσεων. Συγκεκριμένη ναι. συχνότητα που είναι για χρυσό. Ανοίγουμε την κεραία και δουλεύουμε. Εδώ δεν χρειάζεται ο χειριστής να είναι έμπειρος. Εδώ παίρνει σήματα και κατευθύνει το χειριστή στο σημείο. Κοίτα, εδώ που έχει πιάσει μια γραμμή εκπομπής, πως κλειδώνει. Κοίτα, ναι, φεύγω, είναι κλειδωμένη εκεί τώρα. Φεύγω και γυρνάει στο σημείο. Εδώ κάνει ένα σταυρό μας στο στήθος. Τώρα εδώ η διαφορά. Στα μηχανήματα αποστάσεων, όταν έχουμε μεγάλα δέντρα, υπάρχει πιθανότητα οι ρίζες να τραβάνε μεταλλικά στοιχεία για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και η συσσόρευση ευγενών μετάλλων μπορεί να φέρνει κάποιες κινήσεις στα ραδοσκοπικά όργανα ή στους ανιχνευτές αποστάσεων. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα έχουμε έναν έξυπνο ανιχνευτή που μπορούμε να βάλουμε τοπικά εικόνες να δούμε. Ο ίδιος ο ανιχνευτής μπαίνει πάνω δίσκος, οπότε μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα αν είναι οι ρίζες ή κάτι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολο είναι να βάλεις ένα δίσκο πάνω που στην ουσία δεν είναι δίσκος, είναι γεωφυσικός. Τώρα λοιπόν ανοίγουμε πάλι το μηχάνημα, ξεσυνδέσαμε το... την κεραία από πάνω που ήταν αποστάσεων, πατάμε την επιλογή αυτόματο, κάνουμε μια εξορρόπηση εδάφους. Λέει ο ανιχνευτής ότι σηκώστε 30 εκατοστά το ποινίο από το έδαφος, πατήστε το Enter, κατεβάστε το 10 εκατοστά στο έδαφος, πατήστε Enter. Και είναι έτοιμο το μηχάνημα. Δηλαδή σου λέει κάνε εξορρόπηση 30 εκατοστά πάνω από το έδαφος, ναι. 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος, για να σβήσει όλα τα μεταλλικά στοιχεία, να κάνει εξορρόπηση με το έδαφος. Λοιπόν, τώρα κοίτα εδώ, όταν βρει μέταλλο εδώ έχουμε δύο επιλογές, αυτή την επιλογή να ζήσεις, ναι. Το μέταλλο και το κενό. Έτσι, ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν θα εντοπίσουμε κάποιο μέταλλο. Έλα εδώ να δεις, Ηλία. Εδώ έχουμε εντοπίσει ένα μέταλλο. Βλέπεις. Το μηχάνημα δεν θέλει κίνηση. Ναι. Είναι μεσαδερό. Οπότε μας λέει ότι έβγαλε ένα μέταλλο. Να το, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εδώ φεύγω από το σημείο, σταματάει. Ναι. Εδώ τώρα βάζουμε μια άλλη επιλογή, το να μας λέει το τι μεταλλά είναι. Βλέπεις ένα αγωγήματα του μετάλλου, ναι. 70. 70, ναι. Κοίτα πόσο σταθερό είναι. Εβδομήντα-72. Έχει pinpointer πάνω. Ναι. Για να δούμε πού είναι ακριβώς. Εδώ αν θέλουμε σβήνουμε τα μέταλλα που δεν θέλουμε να χτυπάνε. Ναι. Την αγωγή. Έτσι έχουμε την επιλογή
Να σβήσουμε όλα τα σιδερούχα. Λοιπόν, πάμε και στη γεωφυσικά τώρα. Άλλη επιλογή. Εδώ είναι τώρα με κυματομορφή και σχήμα του αντικειμένου. Έλα εδώ Βασιλεία. Νικολάτερα δείτε. Εδώ τώρα σου δείχνει ό,τι μέταλλο υπάρχει, θα χτυπήσει, θα γεμίσει το ταμπελάκι και από κάτω σου βγάζει την κυματομορφή του αντικειμένου. Μιλάμε για εκπληκτικό μηχάνημα που είναι αλάνθαστο, δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Έχεις στην αρχή την απόσταση και μετά βάζεις και βλέπεις ένα τοπικό μηχάνημα. Πάμε να δούμε και στο άλλο σημείο που χτύπησε. Εδώ έχουμε ένα σιδερούχο μέταλλο. Πιθανόν επειδή έχει σπουδιάσει το οξύδιο αυτή, το να πάρει λίγο ενδείξεις παραδοσιακά. Έλα εδώ να δεις τον κόλπο τώρα. Έλα να δεις τον κόλπο πως γέμισε. Κάτσε ακριβώς. Κοίτα εδώ, εδώ που γέμισε τον κόλπο. Βέβαια στο... Το έχει γεμίσει. Το έχει γεμίσει την πάρα. Το βαστάει για λίγα δευτερόλεπτα για να σου δείξει ότι είναι το σημείο ενδιαφέρον. Πάμε και πάλι σημείο, και εδώ είναι το σημείο. Εδώ βγάζει κάποιο ευγενή μέταλλο, χωρίς να το λέει gold. Μάλλον κάποιο φυσίγκι έχει πιάσει. Klayzer γενικά βγάζει μηχανήματα τα οποία είναι πολυσύνθετα, δηλαδή είναι με πολλούς τρόπους αναζήτησης, απόσταση, τοπικό, γεωφυσικό, όλα μαζί, όλα, μαζί, όλα σε ένα. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα τέτοιο μηχάνημα δεν χρειάζεται να πάρει κάτι άλλο, έχει μια πλήρη γκάμα. Με ένα μηχάνημα έχει καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ναι, θέλουμε. Γιατί κάποιος που βγαίνει σε ένα βουνό με ένα δισκάκι, παιδί μου, βλέπω κάποιος βγαίνει με ένα δίσκο. Εντάξει, κατανοητό και ανάλογα το τι ψάχνεις. Αν ψάχνεις κέρματα σε ένα χωράφι ή σε παραλία, θα βγεις με δίσκο. Όταν ψάχνεις στο βουνό και σε αχανές μέρη όπως είναι αυτά, δεν μπορείς να πας με ένα δίσκο. Φαντάσου τώρα εδώ μέσα, σε τόσο πυκνό, να θέλεις να ψάξεις όλο το χώρο. Καταρχάς δεν χωράει ο δίσκος να μπει μέσα. Οπότε τι λέμε, παίρνουμε ενδείξεις πρώτα με αποστάσεων ανιχνευτές και όπου βγάλει σημεία, πας και τα ελέγχεις είτε με εικόνα είτε με κάποιο τοπικό. Μπράβο. Με δίσκο. Τα μηχανήματα είναι χαζά, ο χειριστής θα κάνει έξυπνα. Ακριβώς έτσι είναι, Αντώνη. Και αν σου δίνει τη δυνατότητα ο ανιχνευτής να γίνει έξυπνος. Γιατί κάποιοι δεν σε δίνουν, είναι ένας δίσκος. Μόνο βαράει, τίποτα άλλο. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις πολύ έξυπνο. Και να μην σκάψεις τσάμπα ποτέ. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ θα σου βγάλει 3-4 σημεία το αποστάσεων μηχάνημα. Γιατί τα μηχανήματα των αποστάσεων δεν σου βγάλει ένα στόχο σε ένα τόσο μεγάλο περιβάλλον, γιατί παίζουν ρόλο οι συνθήκες οι εδαφικές, παίζει η υγρασία, η θερμοκρασία. Θα σου βγάλει, εγώ σου λέω, 5 στόχους. Θα πας επί τόπου, είτε με την εικόνα, είτε θα έρθει με αυτό που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα να το δεις.